Περίμενε. Πολύ καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Και πάλι εγώ, Γιάννη Σωσιργότης, για την παγκόσμια, για την ομογενειακή εφημερίδα του Βερολίνου, τη Yellow Journal, στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ στην Ερμού, στο πεζόδρομο με τα μαγαζιά, η οποία μάλλον δεν πάει καλά η αγορά, έτσι. Λόρδα. Και έχω εδώ τον κύριο εδώ πέρα, ο οποίος είναι διαπιστευμένος των αστέγων του. Το περιοδικό, το σχεδίο. Για δείξτε το κανονικά. Ορίστε κύριε, για να το δούμε. Εδώ, βάλτε το εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, λίγες ερωτήσεις. Πόσα τεύχη βγάζετε το μήνα και... Εγώ προσωπικά, εντάξει, σε μισά 8 ώρα πρωί. Όχι εσείς αν δεν βγάζετε. Το περιοδικό τι βγάζει, πόσα βγάζει. Το γενικά το περιοδικό ή εγώ προσωπικά. Σχεδόν κάπου 20.000. Άρα λοιπόν, και πόσο του πουλάει, 2 ευρώ. 3 ευρώ. Ωραία, άρα εσείς σαν διαπιστευμένος πολιτής, ένα μισό ευρώ που δεν το παίρνετε. Ακριβώς, δηλαδή εμείς παίρνουμε από σωστό. Δεν το κάνουμε το, ναι, καλά κάνετε. Αξιοπρέπεια, ναι. Παίρνει ο κόσμος ή δεν παίρνει. Σαν τα λεφτά δικά μας. Παίρνει ο κόσμος ή δεν παίρνει. Παίρνει. Ωραία. Για τους αστέγους τώρα, αυτά τα χρήματα που πηγαίνουν στο Δήμο Αθηνών, κατευθείαν. Τους τροφοδοτείτε, τους χρηματοδοτείτε, ναι. Τους δίνετε τροφαγητά, ρούχα. Τι... Ναι. Έχει καμία στέγη, κανένα ξενοδοχείο, τίποτα. Εγώ τους... ναι, προσωπικά ναι. Μένω σε ξενώνα. Όχι, αν αυτό το περιοδικό χρηματοδοτεί ξενώνε και τίποτα. Όχι. Κάνα ντους τίποτα για να πληθούν οι άνθρωποι. Εκεί. Λοιπόν, και γενικά πώς είναι το κλίμα εδώ στην Αθήνα, πόσους αστέγους έχουμε κύριε μου? Εγώ πιστεύω εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον αυτό που έχω ακούσει, που είναι νόμιμη είναι 1.200 άτομα. 1.200 άτομα, εγώ πιστεύω είναι 5.000, γιατί ναι, έχουν περάσει... Ναι. Αυτοί που είναι γραμμένοι, να πούμε, ναι, που μένουν στο ξενώνας. Ναι. Καταλαβαίνετε, εκτός που έχουν... Για κρίση τόσα 5 χρόνια, εγώ είμαι ανταποκρίσεις τύπου 6 χρόνια εδώ στην Αθήνα. Σωστό, είναι φυσικά παραπάνω από αυτό που είπατε. Και τι λέει ο Καμίνης και η Εκκλησία, ο Ιερώνυμος γι' αυτά? Βοηθάνε ό,τι μπορούνε. Ό,τι μπορούνε. Είναι πολλοί τσιχαντιστές τρομολαθρομετανάστες. Εδώ... Είναι πάρα πολύ. Περισσότερο από του Έλληνε ή του. Όχι, εντάξει, δεν είναι περισσότερο από του Έλληνε, αλλά είναι πάρα πολύ. Και τι θα του κάνουμε αυτό τώρα, θα του φάμε σούπα? Το ξέρω, αυτό είναι θέμα πολιτική. Θα γελάσουμε για λίγο. Έτσι δεν είναι. Και τι λένε οι άστεγοι, οι Έλληνε τουλάχιστον, οι Ελληναράδε που έχουν απομείνει? Τι λένε, τι ζητάνε? Ζητάνε αξιοπρέπεια, μια δουλειά. Τρίχε, ποια δουλειά? Ακριβώ. Από τον Τσιπρέο, τι Τσιπρέο. Αυτό ακριβώς. Καταρχάς το Τσίπρα, σου το είπα. Του λέω συνέχεια, το Σεπτέμβριο σου το αποτείω, Μαξίμου. Τι να σου πω τώρα. Τι να πω, την πολιτικά δεν ανακατεύομαι. Και ψηφίζουν οι μαλάκες και ψηφίζουν. Δηλαδή μένουν με το πούτσο στο χέρι. Ακούστε. Μένουν με το πούτσο γυμνή στο χέρι και έχουν την ιδεολογία, την κάφρα του Τσιπρέου στην εγκέφαλο να μου. Κάτι μαλάκι. Πολιτικά τι να σου πω τώρα. Πώς το βλέπεις το μέλλον από εδώ και πέρα σαν περιοδικό αστέγων? Τι γράφεις μέσα στο περιοδικό? Το περιοδικό είναι, έχει αξία, το αγοράζουν, είναι κοινωνικό περιοδικό, έχει μέλλον. Τα προβλήματα του, των αστέγων. Εγώ ξεκίνησα τώρα σχεδόν 2 χρόνια, καμία σχέση με τις αρχές. Για να δούμε τι πρώτο θέμα έχει. Καταλαβαίνετε. Τι πρώτο θέμα έχει. Είναι διαφορά, ναι, να σου πω. Ναι. Κάτσε να βγάλω ένα από το τέτοιο, αν είναι εύκολο, από το τσαντά. Ναι. Για να δείξω το ξανά, βαλή, για να δείξω το ξανά. Μπορείτε, στην ομογένεια. Μπορείτε να δείξετε μια ματιά. Έχει σκίσα, μου θυμίζει αυτό το γαλλικό περιοδικό στο Παρίσι. Του Ρότσιλ. Πουλιέται σε 40 χώρες. Ναι. Πουλιέται σε 40 χώρες. Λοιπόν, και ποιος θα βγάζει αυτό? Είναι απλοί άνθρωποι, ομάδα, βοηθάνε. Δεν είναι οργάνωση, δηλαδή. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ευρωκονδύλι, μήπως? Όχι, καθόλου. Απλώς έτσι μια προσπάθεια έκαναν και 7 χρόνια κράτησε αυτή την προσπάθεια για να ξεκινήσει το περιοδικό. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις περιοδικό. Λογικό είναι. Είναι και ακριβώς το φύλλο, το βλέπω. Βεβαίως. Ακριβώς. Και δεν είναι απλά πράγματα, να πούμε. Ασχολείται με τον άνθρωπο. Πόσες σελίδες είναι αυτό? Αυτά είναι γιατί βγήκε Αύγουστο και Ιούλιο. Είναι 76 σελίδα. Και τι πρώτο θέμα βγάζεις? Με τα ίδια τυφή. Τι πρώτο θέμα βγάζεις? Για τιμή. Είναι σχεδόν μενιάτικο, βγαίνει κάθε φορά. Εκφράζεται δηλαδή τα προβλήματα των αστέγων, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Και την κοινωνία, όχι μόνο του αστέγων. Και τι λέει αυτό η κοινωνία, η πολιτική ηγεσία, όλα αυτά που ακούει, τα υπουργεία τέλος πάντων. Υγεία, πρόνοιες, όλα αυτά. Τι να σου πω τώρα.
Αυτά είναι τα σούπα. Όλα το περιοδικό μπορώ να μιλήσω. Αλλά δίνουν και επίδομα τουλάχιστον. Δίνουν επίδομα στους αστέγους. Όχι. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστώ τον κύριο. Καλή επιτυχία. Καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει γίνει Ουγκάντα, Τσιχάτ, πώς το λένε, Αφγανιστάν. Ούτε η Τουρκία να ήμασταν του Ερντογάν. Δηλαδή η Νέα Υόρκη μπροστά μας και το Βερολίνο και η Φραγκφούρτη, η Αθήνα εδώ στο κέντρο της Ερμού, η οποία λιμάζουν πλέον τα μαγαζιά και σιγά σιγά κλείνουν με λουκέτες, δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα πλέον, έτσι κι αλλιώς σε μια εβδομάδα πιστεύω εγώ, τα υπερογλυκά ισοζύγια και οι εισαγωγές προϊόντων τροφίμων και ειδών και βενζίνης και καυσίμων θα σταματήσει, γιατί δεν έχουμε ρευστό χρήμα και δεν είμαστε αξιόπιστοι πλέον σαν λαό, σαν κράτος, οικονομία. Οπότε γραμμάτια και επιταγές top. Έτσι, και επίστοση. Ναι, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η χάλια κατάσταση. Χάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν Γιάννης ο Τσιριγότης για την Ομογενική Εφημερίδα του Βερολίνου εδώ στην Ερμού. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Βλαδία Συντάγματος, στην Αθήνα, στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Καλή σας μέρα. Είμαι ωραίος.